Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 13ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχει τίτλο "Limerance". Μήπως ταλαιπωρήσει από ρομαντικό μυρικασμό και άτομο εμμονικό σαν εφηβικό ερωτικό κόλλημα. Πρόκειται σήμερα να εισάγουμε στο λεξιλόγιο όσων δεν την έχουν ήδη. Αυτή τη λέξη η οποία έχει αρχίσει να αποκτά τελευταίως όλο και περισσότερο έδαφος στις συζητήσεις περί ερωτικών σχέσεων. Η λέξη «limerans» είναι μια αγγλική λέξη η οποία δεν έχει ακριβή μετάφραση στα ελληνικά. Προσπάθησα όπως ακούσατε ήδη στον τίτλο αυτού του podcast όταν τον ανέφερα προλίγου, να κάνω μια περιφραστική μετάφραση. Άτοπο, αιμονικό, σαν εφηβικό, ερωτικό, κόλλημα. Θα εξηγήσω στη συνέχεια με λεπτομέρειες αυτές τις λέξεις που χρησιμοποίησα στην ε, ε, περιφραστική μετάφραση που έκανα. Τι σημαίνει λοιπόν λίμερανς είναι μια ψυχική διαταραχή. Όχι. Το λίμενς είναι μια κατάσταση, όχι μια ψυχική διαταραχή αυτή καθ' αυτή, τουλάχιστον δεν είναι ακόμη καταγεγραμμένη και καταχωρημένη και στοιχειοθετημένη ως μια ξεχωριστή ψυχική διαταραχή ούτε στον DSM-5 ούτε στο ICD. Άρα θα αναφερόμαστε στο Λίμερανς σαν μια κατάσταση ψυχική την οποία μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος, να μην το αντιλαμβάνεται ότι τη βιώνει, να τον ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως και τον ίδιο, αλλά και του οικείους του. Είναι μια κατάσταση και μια συνθήκη, στην οποία κάποιος, άνδρας ή γυναίκα, οποιο, οποιασδήποτε ηλικίας, ε, οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού, οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά πάνω από την εφηβεία και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Δηλαδή κάποιος ο οποίος να είναι ρε παιδί μου 25, 26, 27, 28 και πάνω. Γνωρίζουμε με βάση τη σύγχρονη νευροεπιστήμη, τα σύγχρονα ευρήματα της νευροεπιστήμης, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 26 περίπου στα κορίτσια και των 28 στα αγόρια. Άρα στην εφηβεία είναι φυσικό και αναμενόμενο να παρατηρούνται κάποιες συμπεριφορές οι οποίες σε ένα ενήλικα όταν παρατηρούνται δεν κάνουν νόημα, δεν είναι αναμενόμενες, αλλά για τους εφήβους είναι λόγω ψυχοσυναισθηματικής και εγκεφαλικής ανοριμότητας. Το λίμερανς λοιπόν είναι μια κατάσταση όπου ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενήλικας, νιώθει ερωτευμένος, νιώθει αυτό που λέμε έρωτο χτυπημένος με το αντικείμενο του λίμυρανς, όχι το υποκείμενο, το αντικείμενο. Γιατί σε αυτή τη συνθήκη το πρόσωπο με το οποίο νομίζουμε πως είμαστε ερωτευμένοι και είμαστε αιμονικά κολλημένοι και έχουμε ένα άτοπο κόλλημα γιατί ακριβώς δεν έχουμε σχέση με αυτό το πρόσωπο, δεν το γνωρίζουμε πραγματικά, το έχουμε στο μυαλό μας εξειδανικευμένο, όπως θα εξηγήσω και στη συνέχεια. Όταν κάποιος βιώνει λίμερανς, νιώθει ερωτοχτυπημένος, κολλημένος ή νιώθει καψούρα, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη της αργό, με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση, δεν είχε ποτέ σχέση ή δεν έχει σχέση πλέον. Λίμερανς μπορεί να παρατηρηθεί και μετά από ένα χωρισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος να εξακολουθεί για χρόνια να έχει κόλλημα άτοπο, άτοπο γιατί δεν υπάρχει σχέση, έχει λήξει σχέση και το αντικείμενο του κολλήματος του να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση. Παρατηρείται όμως πολύ συχνά και με ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε ελάχιστα. Ο πρώτος ψυχολόγος ο οποίος εφήβρε τον όρο ήταν η Ντόροθι Τένοφ, η οποία εξέδωσε το 1979 το πρωτοποριακό για την εποχή βιβλίο με τίτλο «Love and Limerence. The Experience of Being in Love». Αγάπη και λίμερανς, η εμπειρία του να είσαι ερωτευμένος. Το βιβλίο παρουσιάζει τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις της ψυχολόγου και συγγραφέως Ντόροθι Τένοφ η οποία λέει προφανώς ορθά ότι η ψυχολογία μέχρι το 1979 δεν έχει απομονώσει την εμπειρία του να είναι κάποιος ερωτευμένος και να την εξετάσει. Έτσι έγραψε αυτό το βιβλίο που είναι στην ουσία η πρώτη απόπειρα καταγραφής της συνθήκης του να ερωτεύεσαι είτε με ανταπόκριση είτε χωρίς. Το λίμεραν είναι ξεκάθαρα μια συνθήκη όπου κάποιος νιώθει ερωτευμένος χωρίς ανταπόκριση. Και το βιβλίο αυτό δεν ήταν προϊόν έρευνας, αλλά ήταν προϊόν καταγραφής παρατηρήσεων της ψυχολόγου αυτής, η οποία στην ουσία άνοιξε δρόμους. Και όπως έχω παρατηρήσει, δυστυχώ το βιβλίο της έχει μόνο επανεκδοθεί μία φορά. Το ψάξα στο Amazon και είδα ότι κυκλοφορεί το αντίτυπο από τη δεύτερη έκδοση. Που σημαίνει ότι για ένα τόσο σημαίνον βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε 44 χρόνια πριν, το να έχει μόνο μία επανέκδοση, αυτό δείχνει ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές βιβλίο. Φυσικά αυτό είναι κατανοητό, γιατί ακόμη και σήμερα στο 2023 δεν είναι εύκολα αποδεκτά τα ευρήματα της ψυχολογίας και οι ψυχολογικές αναλύσεις και οι ψυχολογικές υποθέσεις πάνω σε περιπτώσεις α, πιθανολογούμενων ερώτων θα έλεγα εγώ και πολύ συχνά οι άνθρωποι απορρίπτουν τη ψυχολογική ματιά στα ζητήματα των ερωτικών του σχέσεων γιατί θέλουν να συνεχίσουν να ζουν μέσα στο μυαλό τους. Οι άνθρωποι που έχουν λίμερανς ζουν μέσα στο μυαλό τους. Ζουν τον έρωτά τους, το φανταστικό, τον χωρίς ανταπόκριση, τον εμμονικό μέσα στο μυαλό τους που στην ουσία μόνο αυτοί τα έχουν με το άλλο πρόσωπο. Το άλλο πρόσωπο μπορεί να μην έχει καμία ιδέα ή να μην ασχολείται ίσως πλέον. Και είναι ενδιαφέρον ότι τόσα χρόνια πριν η Dorothy Tenov εντόπισε ότι τότε οι σχέσεις δεν είχαν μελετηθεί αρκετά, οι ερωτικές σχέσεις. Θεωρώ όμως ότι ακόμη και σήμερα βρισκόμαστε πολύ πίσω όσον αφορά στη μελέτη των ερωτικών σχέσεων και κυρίως των παθολογιών που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές. Είμαι εξαιρετικά στενοχωρημένη αυτές τις μέρες και θέλω να το μοιραστώ με εσάς, γιατί έφτασαν στα αυτιά μου, α, μέσα από την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα τα οποία περιέγραφαν στην ψυχοθεραπεία τους καταστάσεις αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης, άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν και έλεγαν στον ψυχολόγο τους, στην ψυχολόγο τους, ο σύντροφος μου, ε, με υποτιμά ο σύντροφος μου, μου κάνει ε, νέγκινγκ. Νέγκινγκ σημαίνει, και μπορούμε να κάνουμε και ένα ξεχωριστό επεισόδιο για τον νέγκινγκ, νέγκινγκ σημαίνει να λες υποτίθεται μια καλή κουβέντα στον άλλο ενώ στην ουσία να τον υπονομεύεις. Είναι ένα πολύ υπουλόπλο ψυχολογικό πολέμου, Πληροφοριακά σας λέω ότι το 2018 έχω γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο όποιο θέλει να το αγοράσει μπορεί να το ψάξει και να το βρει στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά αντίτυπα στην ιστοσελίδα που θα βάλω στην περιγραφή αυτού του podcast. Ε, και σε αυτό το βιβλίο περιέγραφα αρκετά από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και τότε το νέκινγκ δεν ήταν ευρέως γνωστό και δεν το έχω συμπεριλάβει σε εκείνο το βιβλίο. Θα σας πω ενδειχτικά κάποια όπλα του ψυχολογικού πολέμου, το bullying, η παρενόχληση κάθε είδου, το μόμπινγκ που σημαίνει εργασιακή παρενόχληση, το ghosting που έχουμε κάνει και επεισόδιο σε αυτό το podcast γι' αυτό, το stonewalling που σημαίνει στα ελληνικά τιμωρία της σιωπή, το shaming που σημαίνει να κάνεις τον άλλο να ντρέπεται για τον εαυτό του και ούτω καθεξής, η, η συναισθηματική παραμέληση κλπ. Λοιπόν, ήταν δύο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που άκουσα, στις οποίες μου έστειλαν την ιστορία του στα πρόσωπα, μου έστειλαν πολλέ πληροφορίε για την ιστορία του. Είχαμε back and forth. Δηλαδή, απάντησα στο email, ρώτησα πληροφορίε, πήρα πίσω απαντήσει. Στη μία περίπτωση μιλούσαμε για δύο-τρει μήνε πρωτού κάνω το βίντεο. Και ακούω μετά με φοβερή έκπληξη ότι ενώ ε, όλοι οι 10 12000 άνθρωποι που παρακολούθησαν το βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι μου στο YouTube, αν θέλετε να βρείτε το κανάλι μου στο YouTube, πληκτρολογήστε στο search engine του YouTube, απλώς το όνομά μου Θέκλα ή Θέκλα Πετρίδου και θα σας το βγάλει. Ενώ εκείνες οι 10-12 άνθρωποι που είδαν το βίντεο εκφράστηκαν με έντονη ανησυχία στα σχόλια του βίντεο για την επικινδυνότητα που είχε η σχέση της κοπέλας αυτής που περιέγραφε με έναν σύζυγο ο είχε ξεκάθαρα αναρχιστικό στυλ προσωπικότητας, έναν διωματικό χαρακτήρα και είχε εκρήξει οργής στις οποίες έσπαζε πράγματα και σε μια συγκεκριμένη έκρηξη οργής είχε πάρει τη σακούλα από τον κάδο με τα σκουπίδια και πέταξε τα σκουπίδια σε όλο το σπίτι για να εκδικηθεί τη σύντροφό του γιατί του είπε κάτι που δεν του άρεσε. Και αυτή η βία η ψυχική βία, η λεκτική βία κλιμακωνόταν μέχρι στο σημείο που η κοπέλα αποφάσισε να χωρίσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση ε, υπογραφής του διαζυγίου. Και έπαθα τρομερό σοκ όταν μου έστειλε μήνυμα λέγοντάς μου ότι διάφοροι φίλοι και γνωστοί της λένε ότι θα έπρεπε να μην χωρίσεις τον άνδρα σου γιατί μια σωστή γυναίκα μπορεί να στρώσει τον άνδρα της. Και έπαθα σοκ όταν μου ανέφερε ότι όταν ρώτησε την ψυχολόγο της για το αν με μια άλλη γυναίκα αυτός ο άντρας θα μπορούσε να δράσει διαφορετικά, η ψυχολόγη της, της είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ναι, μια γυναίκα με διαφορετικό χαρακτήρα από σένα θα μπορούσε να στρώσει αυτό τον άντρα. Έπαθα σοκ, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ψυχολόγος, ούτε θέλω να μάθω, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ενώ υπάρχει ήδη αρκετό υλικό για να ενημερωθούμε οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ψυχική υγείας για τις παθολογίες που μπορεί να αναπτυχθούν μέσα σε μια ερωτική σχέση δυστυχώς κάποιοι ψυχολόγοι φαίνεται ότι δεν είναι ενημερωμένοι με, για τις πρόσφατες ε, γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στον τομέα μας και μπορεί να είναι και επικίνδυνοι γιατί το να λες σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι συνεξαρτόμενο έχουμε κάνει επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, νομίζω ήταν το έκτο επεισόδιο αυτού του podcast, ότι αν είχε διαφορετική συμπεριφορά μπορεί να έστρωνε τον άντρα σου. Και όταν ένα άνθρωπο που φέρει τον τίτλο του ψυχολόγου μιλάει με τέτοιο μισογενιστικό τρόπο και με τέτοιο συντηρητικό τρόπο, συντηρητικό κοινωνικά τρόπο, αλλά και επικίνδυνο για τον θεραπευόμενο, τότε πραγματικά πρέπει να ανησυχήσουμε. Και σήμερα, το 2023, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουμε για τις παθολογίες που αναπτύσσονται μέσα στις ερωτικές σχέσεις, όμως υπάρχουν πολλές πληροφορίες και για το φαύλο κύκλο της βίας και για τη ψυχολογική κακοποίηση και για τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και για τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα και για το ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητα και για το κοινωνιοπαθητικό στυλ προσωπικότητα, αλλά και για την επικίνδυνοτητα που διατρέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν συνεξάρτηση να παραμείνουν σε κακοποιητικέ σχέσει. Επιστρέφοντα στο θέμα του σημερινού podcast που είναι το Λίμεραντ. Είπαμε ότι το Λίμεραντ είναι άτοπο ερωτικό κόλλημα. Ερωτικό κόλλημα με ένα αντικείμενο πόθου με το οποίο δεν έχουμε σχέση. Όχι, μόνοι μας τα έχουμε με εκείνο το πρόσωπο, δεν έχουμε σχέση. Μπορεί να είχαμε σχέση στο παρελθόν και να τελείωσε ή μπορεί να μην είχαμε ποτέ σχέση. Το Λίμερανς, όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω, έχει σχετιστεί με το ζήτημα του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις. Στη συνέχεια θα μιλήσω γι' αυτό και πολλοί επιστήμονες σήμερα στον τομέα της ψυχικής υγείας πιστεύουν ότι το λίμερανς δεν είναι μόνο μια ψυχολογική κατάσταση, αλλά επίσης και μια νευρολογική κατάσταση, η οποία προκαλείται από χαμηλά επίπεδα του νευροδιαβιβαστή σερωτονίνη στον εγκέφαλο. Δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ακόμη το ζήτημα, αλλά υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι οι άνθρωποι που παρουσιάζουν λίμερανς παρουσιάζουν και επίσης συμπτώματα κατάθλιψης και δεν έχουν τη σεροτονίνη σε ικανοποιητικά επίπεδα στον εγκέφαλό τους. Τι σημαίνει λίμερανς? Είναι η εμπειρία του να νιώθει ερωτευμένο, ενώ δεν βρίσκεσαι σε μια διαπροσωπική συνθήκη που να δικαιολογεί να νιώθει ερωτευμένο. Το πρόσωπο δηλαδή που αποτελεί αντικείμενο, όπω είπα και προηγουμένω, όχι υποκείμενο, αντικείμενο του δικού σου λίμεραν, του δικού σου κολλήματο, δεν είναι πρόσωπο το οποίο σχετίζεται μαζί σου ερωτικά στο εδώ και τώρα. Σχετίζεται σε μόνος σου ερωτικά με εκείνο το πρόσωπο, στο μυαλό σου μέσα. Εσύ είσαι που θέλεις να είσαι με αυτό το πρόσωπο ή νομίζεις ότι θέλεις να είσαι με αυτό το πρόσωπο και φαντασιώνεσαι αγρίως ότι υπάρχει κάτι που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει φαντασιώνεσαι πως υπάρχει αυθεντικό συνέστημα έρωτος από τη δική σου μεριά. Ενώ δεν είναι αυθεντικός έρος το λίμερανς. Είναι ένας εθισμός, είναι μία εμμονή, είναι μία συνθήκη η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που έχει λίμερανς βιώνει μια οξία επιθυμία για να αγαπηθεί από κάποιο πρόσωπο με το οποίο νομίζει ότι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος που νιώθει το λίμερανς είναι ερωτευμένος. Δεν είναι έρωτας το λίμερανς. Είναι παθολογικό κόλλημα, fixation. Είναι εξάρτηση από φανταστικά ερωτικά συναισθήματα και σενάρια που έχουμε στο μυαλό μας. Το Λίμερανς περιλαμβάνει ιδιοψυχαναγκαστικές σκέψεις και συναισθήματα και συμπεριφορές. Ιδιοψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Ιδιοψυχαναγκαστικό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει α, μια ιδιο, ιδιοψυχαναγκαστική συμπεριφορά ή μια ιδιοψυχαναγκαστική σκέψη είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτόματα, δηλαδή αυτόματα σκεφτόμαστε κάτι, αυτόματα κάνουμε κάτι, γιατί έχουμε ζήτημα με την εγκεφαλική μας λειτουργία. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή που είναι μια διαταραχή η οποία βρίσκεται στοιχειοθετημένη και καταχωρημένη τόσο στον TSM όσο και στο ICD και υπάρχει και αντίστοιχη διαταραχή προσωπικότητας, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας η οποία δεν βρίσκεται φυσικά στο β' πλέγμα. Η ιδιοψυχαναγκασμός είναι μια ψυχική διαταραχή το OCD, Obsessive Compulsive Disorder είναι στα αγγλικά, OSD, όπου ένας άνθρωπος ο οποίος πάλι έχει χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης, πάλι νευροχημικά ο ιδιοψυχαναγκασμός συνδέεται με την κατάθλιψη και συνδέεται και με το λίμερανς, έχει ενοχλητικές σκέψεις που του διαπερνούν συνεχώς το κεφάλι και κάνει πράξεις... Α, ψυχαναγκαστικά, χωρί να το θέλει, δηλαδή σαν να και η ψυχή του τον αναγκάζει να τι κάνει. Νομίζω γι' αυτό έχει, έχει βγει το compulsion, ονομάζεται ψυχαναγκασμό στα ελληνικά. Σημαίνει ότι κάνει κάποιε πράξει προκειμένου να νιώσει καλά, χωρί πραγματικά να έχει ανάγκη να τι κάνει. Παράδειγμα ψυχαναγκασμού είναι κάποιο να κλειδώνει την πόρτα τρει-τέσσερι φορέ και να επιστρέφει να ελέγξει πίσω, αν την κλείδωσε άλλε τρει-τέσσερι φορέ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ψυχαναγκασμού. Ή άλλο παράδειγμα ψυχαναγκασμού μπορεί να είναι κάποιο που να είναι μικροβιοφοβικό, ο οποίο να έχει συγκεκριμένε τελετουργίε, τι οποίε να πρέπει οπωσδήποτε να τι κάνει για να νιώσει ασφαλής ότι το σπίτι του είναι καθαρό και ο ίδιο είναι προστατευμένο από τα μικρόβια. Άρα το Λίμερανς περιέχει στοιχεία ίδιο ψυχαναγκασμού, ίδιο ψυχαναγκαστικές σκέψεις, ίδιο ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, ψυχαναγκαστικά συναισθήματα, δηλαδή νομίζεις ότι νιώθεις κάτι ενώ δεν το νιώθεις και συναισθηματική εξάρτηση από ένα άλλο πρόσωπο το οποίο στην ουσία δεν σχετίζεται μαζί σου αλλά είναι το αντικείμενο του δικού σου εμμονικού και άτοπου κολλήματος και όχι ένας ή μία σύντροφος. Δηλαδή το Λίμερανς θα μπορούσε να ονομαστεί και εμμονικός έρος χωρίς ανταπόκριση ο οποίος ταλαιπωρεί και το πρόσωπο που το βιώνει αλλά και τους οικείους του όπως είπα προηγουμένως. Είναι το Λίμερας λοιπόν μια σχεδόν εμμονική μορφή της ρομαντικής αγάπης η οποία είναι χωρίς ανταπόκριση. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η συνθήκη αυτή του να έχει κάποιο λίμεραν μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στη ζωή ενό ανθρώπου και στου οικείου του. Επιμένω. Επιμένω. Τα συναισθήματα στο λίμεραν, λένε κάποιοι ψυχολόγοι, είναι τόσο δυνατά γιατί ακριβώ δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το στόχο. Δηλαδή το γεγονό ότι δεν μα θέλει ο άλλο. Μας κάνει να τον θέλουμε ακόμη περισσότερο. Λειτουργεί δηλαδή η, η μηχανική του φτύμα γκόλυμα. Όταν μας φτύνουν να κολλάμε, το οποίο δεν είναι ένας υγιής, υγιής τρόπος αντίδρασης, όταν μας απορρίπτουν οι άλλοι εμείς να κολλάμε ακόμη περισσότερο. Ένας υγιής ψυχοσυναισθηματικά τρόπος αντίδρασης είναι όταν μας απορρίπτει ο άλλος να πονούμε, να στενοχωριόμαστε, να βιώνουμε ερωτική απογοήτευση, αλλά να το παίρνουμε και απόφαση και να προχωρούμε με τη διεκπεραίωση του πένθους για ένα κόλλημα ερωτικό που τελείωσε, μια σχέση ερωτική που τελείωσε και να προχωρήσουμε τη ζωή μας χωρίς να ζούμε στο μυαλό μας μέσα, αλλά να ζούμε στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι μπορεί να παραμείνουν σε μια συνθήκη λίμερανς για μήνες, ακόμη και για χρόνια. Λίμερανς σημαίνει επίσης ερωτικός μυρικασμός. Μυρικάζω σημαίνει ξαναμασάω την τροφή. Τα μυρικαστικά ζώα ξαναμασούν την τροφή τους. Και θα καταλάβετε γιατί ονομάζεται και ρομαντικός μυρικασμός. Θα σας πω τώρα διάφορα σημάδια, τα οποία μπορεί να είναι ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται σε μια κατάσταση λίμερανς. εξειδανίκευση των θετικών χαρακτηριστικών του εντικειμένου της ερωτικής μας και εντό εισαγωγικών θεοποίησή του. Κάποιο ο οποίος έχει με κάποιον άλλον, τον έχει εξαιρετικά εξειδανικευμένο στο μυαλό του, βλέπει μόνο τα καλά του στοιχεία τα οποία τα υπερμεγενθύνει και τον έχει κάπως σαν θεό και υποσυνείδητα γνωρίζει ο άνθρωπος που έχει λίμερανς ότι αυτή η σχέση θα μείνει μόνο στο επίπεδο της φαντασίας και φτιάχνεται μόνο από τη φαντασία και γι' αυτό το λόγο για να έχει περισσότερο φτιάξιμο ακούστε τη λέξη φτιάξιμο θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί τον φτιάχνει όλο και πιο σπουδαίο στη φαντασία του. Άρα το πρώτο ο σύμπτωμα, η πρώτη ένδειξη ότι μπορεί να υποφέρουμε από limerans, είναι να εξειδανικεύουμε τα θετικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου της ερωτικής μας εμμονής και να θειοποιούμε το αντικείμενο της ερωτικής μας εμμονής. Το δεύτερο είναι να έχουμε διαπεραστικές σκέψεις και φαντασιώσεις για το άτομο αυτό. Οι διαπεραστικές είναι οι ψυχαναγκαστικές, δηλαδή έρχονται και διαπερνούν το μυαλό μας. Δεν το κάνουμε επίτηδες, έρχονται από μόνες τους οι οποίες απασχολούν το μυαλό μας σε μεγάλο βαθμό. Η εσωτερική μας συζήτηση, η κουβέντα που κάνουμε με τον εαυτό μας όλοι μας, όταν έχουμε λίμερανς, εάν έχουμε λίμερανς, περιστρέφεται γύρω από το αντικείμενο του λίμερανς μας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από λίμερανς, όταν είναι μόνος του, όταν κάνει μπάνιο, όταν πάει στην τουαλέτα, όταν μαγειρεύει, όταν κάνει μια βαρετή δουλειά, το μυαλό του συνέχεια γυρίζει πάνω στο αντικείμενο του πόθου του, του, άτοπου, του μονοπλευρού, του φαντασιακού, του μη ψυχικά όριμου και ψυχοσυναισθηματικά υγιού. Μια άλλη ένδειξη ότι μπορεί να υποφέρουμε από Limerans είναι να έχουμε έντονα συναισθήματα ελπίδας όταν το πρόσωπο με το οποίο έχουμε αυτή την αιμονή κάνει την παραμικρή κίνηση ή ακόμη που μπορεί να σημαίνει ανταπόκριση στη φαντασία μας. Και τότε μπαίνουμε σε εξοσδοτικές συζητήσεις με φίλους, γνωστούς, διαδικτυακούς ψυχολόγους για το τι μου είπε το πρόσωπο αυτό, μου είπε το ένα, μου είπε το άλλο, με κοίταξε έτσι, με κοίταξε αλλιώ. τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ούτω καθεξής. Θα μιλήσω στη συνέχεια περισσότερο γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι εδώ είναι το κομμάτι που το Λίμεραν σταλαιπωρεί το περιβάλλον του ανθρώπου που το βιώνει. Μια άλλη ένδειξη μπορεί να είναι έντονα και διαρκή αισθήματα απόρριψη, επειδή συνεχώ ματιωνόμαστε, εφόσον είμαστε μόνοι μα στη σχέση αυτή στο μυαλό μα. Η σχέση αυτή είναι στο μυαλό μας και έτσι είμαστε μόνοι μα σε αυτή τη σχέση. Άρα βιώνουμε πολύ συχνά ματέωση. Ματέωση, frustration είναι η λέξη στα αγγλικά, σημαίνει να απογοητεύεσαι γιατί οι ελπίδες σου καταπέφτουν. Επίσης μια άλλη ένδειξη ότι μπορεί να βιώνουμε λίμερανς είναι να περνούμε περιόδους ελπίδας και εφορίας βασισμένες σε μικρά ελάχιστα πράγματα τα οποία τα παρατηρεί το πρόσωπο που έχει λίμερανς και τα αναλύει ατελείωτα για να δει τι σημαίνει. Γι' αυτό ονομάζεται ρομαντικός μυρικασμός. Γι' αυτό η λέξη μυρικασμός. Γιατί τα μυρικάζουν συνέχεια, τα λένε, τα ξαναλένε. Να πούμε ένα παράδειγμα. Πες ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ονομάζεται τούλα, ρούλα, σούλα. Μια κοπέλα. Η οποία έχει λίμερανς με ένα άλλο πρόσωπο. Που το λένε Γιώργο. Η Τούλα και ο Γιώργο εργάζονται στο ίδιο χτίριο, όχι στην ίδια εταιρεία, Και όταν συναντιούνται ένα πρωί στο διάδρομο, αυτή του λέει καλημέρα. Και αυτό τη κάνει ένα νεύμα με το κεφάλι. Νεύμα. Κουνάει δηλαδή το κεφάλι του, ανταποδίδοντα το καλημέρα με νεύμα. Ίσως επειδή είναι πολύ βιαστικό ή επειδή δεν γνωρίζει ποια είναι αυτή η επειδη δεν γνωριζει ποια ειναι αυτη κοπελα που το χαιρετάει με τόση εγκαρδιότητα. Η Τούλα στη συνέχεια πάει και βρίσκει τη φίλη της και της λέει «Πω, πω, 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 έγινε κάτι πολύ σπουδαίο σήμερα στη δουλειά. Καλημέρισα τον άνθρωπό μου, τον Γιώργο, και αυτός μου έκανε αυτό το νεύμα». Τι μπορεί να σημαίνει άραγε. Εγώ νομίζω πως μπορεί να σημαίνει ότι με θέλει και αυτός. Αλλά επειδή τα έχει με εκείνη την κοπέλα από την εταιρεία του, μπορεί να μου ένεψε απλώς για να μην τον πάρει πρέφαυτη. Έχω ελπίδε ότι μια μέρα θα είμαστε μαζί. Το είδα στα μάτια του. Και ούτω καθεξή. Και για ώρε κάθονται αυτέ οι δύο φιλινάδε, αυτέ οι δύο φιλενάδε, και διηλίζουν τον κόνοπα. Σαν κοριτσάκια στην εφηβεία. Χωρί να υποτιμώ τα κοριτσάκια στην εφηβεία, γιατί αυτό η ακριβώ η διήλυση του κόνοπα στα κοριτσάκια στην εφηβεία αυτό ακριβώς ο ρομαντικός μυρικασμός στα κοριτσάκια στην εφηβεία είναι φυσιολογικός για την ηλικία τους και τους βοηθάει να αναπτύξουν τις εγκεφαλικές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες αντίληψης. Για μια ενήλικη γυναίκα όμω, αναμένουμε ότι είναι ήδη ανεπτυγμένε οι δεξιότητες αντίληψης και δεν χρειάζεται να μυρικάζει. Κάνουν δηλαδή απίστευτα βαρετές συζητήσεις για το τίποτα. Δυστυχώς, γι' αυτό και το αχ, αρκετά από τα mail που λαμβάνω ως ψυχολόγος ή από τα μηνύματα στα social, όχι όλα αρκετά, αφορούν μυρικασμούς άτοπου ερωτικού κολλήματος. Άρα έχουμε βρει τη διέκφρασή μας, μυρικασμός άτοπου ερωτικού κολλήματος, λίμερανς. Μυρικασμός άτοπου ερωτικού κολλήματος. Μου γράφουν. Μου είπε έτσι, μου έκανε έτσι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λαμβάνω email ή ατελείωτα κατεβατά εντόνια στα social, με υπερανάλυση, ατελείωτη υπερανάλυση, πολύ μικρολεπτομεριών, ατοπί και ασκοπί. Και απαντάω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Όταν μου γράφει κάποιο στα social και το απαντάω, δεν μπορώ να γνωρίζω, το πιο πιθανό να είναι να μου ξεδιπλώνει η Λίμεραν. ή αν του στέλνω το link από αυτό το podcast, σημαίνει σίγουρα ότι διαβλέπω Λίμεραν σε αυτό που μου γράφει. Είναι όμω εξαιρετικά κουραστικό και σκέφτομαι ότι η οι κοίη του προσώπου αυτού, η φίλη τη, ο κολλητό τη, ο ένα, ο άλλο, και άνδρε έχουν Λίμεραν, δεν είναι μόνο γυναίκε. Συνήθως, περισσότερο μου, γράφω, περισσότερο μου γράφουν γυναίκες, παρόλο που μου γράφουν και άνδρες. Θα έλεγα ότι ένα 70% των ανθρώπων που μου αποστέλουν email ή μου στέλνουν μηνύματα στα social είναι γυναίκες και ένα 30% είναι άνδρες επειδή έχω ένα δείγμα περισσότερο από γυναίκε, άρα περισσότερε γυναίκε επιδεικνύουν λίμεραν στην επικοινωνία του μαζί μου. Και σκέφτομαι ότι μπορεί οι άνθρωποι που ζουν στο περιβάλλον του να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και να μην έχουν και τι γνώσει που έχω εγώ να αντιληφθούν ότι είναι λίμεραν σε αυτό και να κάθονται να βοηθήσουν εντό εισαγωγικών το φίλο του και να χάνουν άσκοπα και το δικό του χρόνο και ενέργεια, αλλά και του ατόμου αυτού το οποίο έχει λίμεραν. Ένα άλλο σημάδι ότι μπορεί κάποιο να έχει λίμερανς είναι όταν βλέπουμε το πρόσωπο με το οποίο είμαστε ερωτευμένοι, με το οποίο έχουμε ένα άτοπο ερωτικό αιμονικό μερικασμό, νιώθουμε υπερβολικά ντροπαλοί, χάνουμε τα λόγια μας, αγχωνόμαστε και ταραζόμαστε αχρίαστα όταν το βλέπουμε αυτό το άτομο με το οποίο έχουμε λήμερα όταν βρισκόμαστε στο ίδιο χώρο. Αυτό ίσως είναι μια ένδειξη του ότι έχουμε λίμερανς, η αναστάτωση όταν βρισκόμαστε στο ίδιο χώρο με αυτό το πρόσωπο, ενώ κάποιος που είναι αυθεντικά ερωτευμένος και κυρίως με ανταπόκριση βιώνει χαρά, βιώνει ε, όμορφα συναισθήματα όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το άλλο το πρόσωπο. Επίσης, ένα άλλο σημάδι λίμερανς μπορεί να είναι να κανονίζουμε το πρόγραμμα μας έτσι, ούτω ώστε να πολλαπλαισιάσουμε τις πιθανότητες να, συναντηθούμε μέσα στη μέρα μας με το πρόσωπο με το οποίο είμαστε μονικά κολλημένοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν πηγαίνω στη δουλειά μου, δεν παίρνω τον γρήγορο δρόμο, αλλά παίρνω τον μακρύ δρόμο, που σημαίνει να περνάω έξω από το σπίτι του ανθρώπου με το οποίο έχω κόλλημα ή να περνάω έξω από τη δουλειά του. Αυτή είναι καθαρή ένδειξη Limerans. Ενώ η προηγούμενη ένδειξη το να νιώθουμε υπερβολικά και να χάνουμε τα λόγια μας όταν βρισκόμαστε στην παρουσία ενός ανθρώπου που είμαστε ερωτευμένοι μαζί του μπορεί να μην είναι και καθαρή ένδειξη λίμεραν. Αυτό όμω είναι. Αυτό όμω είναι όταν τρώω το χρόνο μου και την ενέργειά μου και ξοδεύω τη μεζίνη που είναι και πανάκριβη και ξοδεύω και το χρόνο μου που είναι πολύτιμος ή θα έπρεπε να μου είμαι πολύτιμος μπας και περνώντα έξω από το σπίτι του, περνώντας έξω από το χωριό του, περνώντας έξω από, το, ξέρω, από τον καφενείο που συχνάζει να και το δω, τότε σημαίνει ότι σίγουρα έχω λίμεραν. Επίση, το λίμεραν που είναι ένας εθισμός όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, έχει ως αποτέλεσμα να παραμελούμε την προσωπική μας υγεία και τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις. Γιατί όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από το αν θα συναντηθούμε με εκείνο το πρόσωπο τυχαία, αν θα το κάνουμε έτσι ώστε να συναντηθούμε τυχαία και με το να αναλύουμε ατελείωτες ώρες μικρολεπτομέρειες ανούσιες. Λοιπόν, κάνω μια περίληψη των συμπτωμάτων. Λίμερανς είναι όταν ένα πρόσωπο έχει ένα έντονο κόλλημα για άλλο πρόσωπο, έντονο εμμονικό ερωτικό κόλλημα, ρομαντικό μυρικασμό, εξυντανικεύει τα χαρακτηριστικά του άλλου προσώπου και τα μεγαλοποιεί, ταλαιπωρείται από έντονες ενοχλητικές σκέψεις και φαντασιώσεις για το άλλο πρόσωπο, οι οποίες διαπερνούν το μυαλό του ως ψυχαναγκασμοί, έχει έντονα και διαρκή συμπτώματα απόρριψης, έχει περιόδους ελπίδας και ευφορίας, οι οποίες βασίζονται σε μικρά πραγματάκια τα οποία τα προσέχει στο πρόσωπο που έχει το Λίμερανς και τα αναλύει ατελείωτα για να βρει κρυμμένα νοήματα ή μηνύματα από μικρά ασήμαντα πράγματα. Η υπερβολική ντροπαλότητα, νευρικότητα, σύγχυση και ακόμη να χάνει και τα λόγια του κάποιος όταν βρίσκεται κοντά στο πρόσωπο με το οποίο έχει Λίμερανς, να έχει δηλαδή σωματικά συμπτώματα, όπω να κοκκινήσει, να τρέμει, να νιώθει αδυναμία, να χάνει την όρεξή του, να χτυπάει δυνατά η καρδιά του, μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα του λίμερα ή το να προγραμματίζει κάποιο έτσι τη μέρα του, ώστε να έχει πολλαπλάσιε πιθανότητε να βρεθεί με το πρόσωπο με το οποίο είναι κολλημένο. Και. Πάμε τώρα στη σχέση μεταξύ λίμερανς και του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις του Λίμερανς θεωρείται ένα υποσύνολο του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή, παρόλο που οι άνθρωποι οι που βασανίζονται με Λίμερανς πολύ συχνά είναι εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις, δεν είναι όλοι εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις που παρουσιάζουν Λίμερανς. Καταρχάς, εδώ πρέπει να δώσω ένα σύντομο ορισμό του τι σημαίνει κάποιο να είναι εθισμένος στι ερωτικέ σχέσει. Οι άνθρωποι που έχουν εθισμό στις ερωτικές σχέσεις είναι εθισμένοι στο συνέσθημα του να ερωτεύονται... και θέλουν συνεχώς να το αναπαράγουν... οι άνθρωποι που έχουν εθισμό στις ερωτικές σχέσεις... είναι εθισμένοι στο συνέσθημα του να ερωτεύονται... και θέλουν συνεχώς να το αναπαράγουν... με διαφορετικούς ανθρώπους ξανά και ξανά. Οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις... ερωτεύονται συνεχώς καινούρια πρόσωπα ενώ αυτοί που υποφέρουν από εστιάζουν σε συναισθήματα για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, στα οποία επιμένουν για μήνες, ακόμη και για χρόνια, παρόλο που μπορεί να μην υπάρχει ανταπόκριση και παρόλο που μπορεί να υπάρχει και απόρριψη από το άλλο πρόσωπο. Άρα οι εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις θέλουν να αλλάζουν συνεχώς ερωτικό σύντροφο, είναι εθισμένη στο συνέστημα που, του έρωτος που νιώθει κάποιος στην αρχή μιας γνωριμίας, ενώ οι άνθρωποι που έχουν λίμερανς δεν αλλάζουν το αντικείμενο του πόθου τους. Φαίνεται πως η βιοχημία του εγκεφάλου ενός ανθρώπου που βιώνει λίμερανς είναι παρόμοια με αυτήν του εγκεφάλου ενός ανθρώπου που βιώνει οποιοδήποτε εθισμό. Αυτό έχει παρατηρηθεί από τους νευροψυχολόγους και τους ψυχολόγους που ασχολούνται με τους εθισμούς. Έτσι, το λίμερανς μπορεί να είναι αποτέλεσμα βιοχημικών διαδικασιών στον εγκέφαλο ή να επιφέρει χημικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Είναι το προαιώνιο ερώτημα αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή παρατηρούν οι νευροεπιστήμονες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει λίμερανς έχει κάποιες συγκεκριμένες βιοχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο του παρόμοιε με αυτέ που έχει ένα άνθρωπο που έχει κάποιον άλλο εθισμό. Δεν ξέρουν όμω αν οι βιοχημικέ αλλαγέ είναι αυτέ που προκαλούν του εθισμού και το λίμεραν ή αν οι εθισμοί και το λίμεραν προκαλούν αυτέ τι βιοχημικέ αλλαγέ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα ότι υπάρχουν και ζητήματα γενετικών προδιαθέσεων κάποιων ανθρώπων προς εθισμούς οποιοδήποτε είδους. Υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι ε, συμβάλλουν στο να ένα πρόσωπο εθισμούς. Ε, υπάρχουν και τραυματικά γεγονότα τα οποία επηρεάζουν και την εγκεφαλική δομή του ανθρώπου. Γνωρίζουμε σήμερα πως το ψυχικό τραύμα, θυμηθείτε, το δεύτερο επεισόδιο του podcast επιφέρει και δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Και υπάρχει οπωσδήποτε και η προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Η ενέργεια που εστιάζει στο να εξηγιάνει τη ζωή του ή που εστιάζει στο να θρέψει τον όποιο εθισμό του. Όταν κάποιος που υποφέρει απολύμερανς δει το αντικείμενο της εμμονής του, ...το πρόσωπο με το οποίο έχει λίμερανς δηλαδή... ...ο εγκέφαλος του εκχύνει ενδορφίνες όπως νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη, φενιλεθυλαμίνη... ...και έτσι όταν το δει αρχίζει να νιώθει πάρα πολύ ωραία. Ο εγκέφαλος του δηλαδή όταν βλέπει το πρόσωπο με το οποίο έχει λίμερανς... ...παράγει όλα αυτά τα χημικά τα οποία δημιουργούν μια κατάσταση ευφορίας. Αυτή η διαδικασία δουλεύει με τον ίδιο τρόπο όπως αλλάζει ο εγκέφαλος όταν οι άνθρωποι είναι θυσμένοι σε μια ουσία και λάβουν εκείνη την ουσία. Άρα, στην ουσία, <χω> στην πραγματικότητα, το Λίμερανς είναι θυσμός από ένα πρόσωπο. Εδώ θέλω να πω ότι προηγουμένως που ανέφερα μια ένδειξη όταν βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με το πρόσωπο με το οποίο έχεις Λίμερανς να νιώθεις άσχημα και να έχεις άσχημα σωματικά συμπτώματα αυτό σημαίνει εάν βρεθείς με εκείνο το πρόσωπο σε μια συνάντηση διαζώσης, αν βρεθείτε ξέρω εγώ, στο ίδιο ασανσέρ, αν βρεθείτε κάπου που ε, αναγκάζεσαι να μιλήσεις με εκείνο το πρόσωπο και αναγκάζεσαι να βγεις από το χώρο της φαντασίας τότε νιώθεις άσχημα. Αν όμως το δεις να περνάει όπως το παράδειγμα που είπα προηγουμένω, να βλέπεις το συνάδελφο στη δουλειά ή τον άνθρωπο που εργάζεται στο ίδιο να του πεις καλημέρα και να σου νεύσει, και εσύ να ερμηνεύσεις αυτό το νεύμα ως μία ένδειξη uh, reciprocation ότι έχει παρόμοια αισθήματα με σένα τότε ακριβώς έχεις αυτά τα εφορικά συναισθήματα. Λίμεραν είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία εθιζόμαστε από το ερωτικό κόλλημα που έχουμε με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν ήμασταν ποτέ σε σχέση, ή ήμασταν κάποτε σε σχέση και τώρα πλέον δεν είμαστε. Είναι ένας σαν εφηβικός ρομαντικός μερικασμός. Ασχολούμαστε με εκείνο το πρόσωπο όπως ασχολούνται τα παιδιά με τα πρόσωπα με τα οποία είναι εντός εικόν στην περίοδο της εφηβείας. Το λίμερα είναι όντω εθισμός, εθισμό στη φαντασίωση που έχεις για μια ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο που είναι αντικείμενο του πόθου σου. <σκοίλει> <σκοίλει> Όπω σα είπα και προηγουμένω, συχνά, πάρα πολύ συχνά λαμβάνω μηνύματα στα social και λαμβάνω mail, όπου κοπέλες με ρωτάνε κυρίω, με κοίταξε με έναν τρόπο, μου είπε το ένα, μου πει το άλλο, τι μπορεί να συμβαίνει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό που θέλω να πω έτσι απλά είναι ότι όταν είμαστε ενήλικες άνθρωποι, δεν είναι υγιές πράγμα να ασχολούμαστε συνεχώς και μονικά με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν έχουμε ερωτική σχέση και δεν είναι ουσιαστικά μέσα στη ζωή μας. Ας το ψάξουμε τότε. Μήπως υποφέρουμε από λίμερανς. Εάν ακούσατε αυτό το επεισόδιο μέχρι τώρα και βρήκατε τον εαυτό σας σε κάποιες από τις περιγραφές που έκανα για τυχόν ενδείξεις Λίμερανς, δεν θα πάθετε καμία απολύτως ζημιά να το ψάξετε λίγο. Να εντοπίσετε εάν τυχόν υποφέρετε από Λίμερανς. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε αν έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα να το συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα και να λάβουμε δράση προκειμένου να το ξεπεράσουμε. Και η δράση για να το ξεπεράσεις είναι το τρίπτυχο που αναφέρω συχνά και στα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και πνευματικός αγώνας. Ο πνευματικός αγώνας που καλείται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από είναι να εστιάσει την προσοχή και την ενέργεια του στον να οριμάσει και να αντιμετωπίσει τις σκληρές πραγματικότητες της ζωής. Γιατί πραγματικά η φυγή στη φαντασία και το Λίμερανς θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχετίζεται με το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της φυγής, Έχω αναφέρει και σε προηγούμενο podcast και θα αναφέρω και τώρα ένα εξαιρετικό βιβλίο... το βιβλίο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που έγραψε ο Pete Walker... και το οποίο οπωσδήποτε έχει αναφερθεί στο επεισόδιο του podcast για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Εκεί στο βιβλίο το Pete Walker μιλάει για τα 4 F. Fight, Flight, Freeze, Phone. Τους τέσσερις συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιούν τα παιδιά που κακοποιούνται προκειμένου να ξεφύγουν από την κακοποίηση. Αυτοί οι μηχανισμοί άμυνα είναι συμβιβαστικοί όταν εξακολουθεί ο ενήλικας να τους χρησιμοποιεί στη ζωή του, όταν πλέον δεν είναι παιδί και μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα με υγιείς μηχανισμούς άμυνας, για να αντιμετωπίζει το άγχος του, το υπαρξιακό, τους εσωτερικούς τους φόβους, τους εσωτερικούς του δαίμονες. Γι' αυτό το Λίμερανς είναι ένας παλιμπεδισμός. Γι' αυτό μίλησα ότι προσωμιάζει με συμπεριφορές που παρατηρούμε στην εφηβεία ή στην προεφηβεία. Όταν ένας ενήλικας άνθρωπος για να διαχειριστεί το άγχος του, να διαχειριστεί το στρες του, να διαχειριστεί τα εσωτερικά άλλη τα ψυχικά του ζητήματα καταφεύγει στο Λίμερανς, αυτό είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας ο οποίος ρίχνει την ποιότητα της ζωής του. Συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνα, Όχι υγιής μηχανισμός αμύνας, συμβιβαστικός μηχανισμός αμύνας. Και οπωσδήποτε αναζητούμε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο ο οποίος να είναι ενημερωμένο γύρω από τις παθολογίες, τις ψυχοπαθολογίες που μπορεί να αναπτυχθούν μέσα στις ερωτικές σχέσεις και γύρω από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, γύρω από τους συμβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, γύρω από τη θεωρία της συνεξάρτησης και τη θεωρία του ναρκισισμού, έναν ψυχολόγο ο οποίος να καταλαβαίνει τι σημαίνει λίμερας. Όταν προγραμμάτισα να κάνω το θέμα αυτό, δεν είχα βάλει στο μυαλό μου ότι θα βάλω αυτή την προτροπή να ψάξετε να βρείτε κάποιο ψυχολόγο ο οποίος να γνωρίζει αυτές τις νέες γνώσεις της επιστήμης της ψυχολογίας. Επειδή δυστυχώς όμως ήρθαν στα αυτιά μου αυτές τις μέρες δύο περιστατικά, ανέφερα σε αυτό το podcast το ένα, χωρίς να λέω ονόματα και χωρίς να εκθέτω ανθρώπους, ότι υπάρχουν δυστυχώς ψυχολόγοι οι οποίοι θα σου πούν Αυτά που λέει ο κάθε καθημερινός άνθρωπος που δεν έχει γνώση ψυχολογίας, όπως μια καλή γυναίκα θα στρώσει τον άντρα της ή το άλλο το τραγικό που ακούω συχνά πως μπορεί να πει ψυχολόγος σε ένα θεραπευόμενο του είναι κρίμα οι γονεί σου, γέρασαν τώρα, ε, δικαιολόγησε τους γονεί σου, δικαιολόγησε το βιαστή σου, δικαιολόγησε τον εχθρό σου. Επειδή δυστυχώ έχω φτάσει στα αυτιά μου τέτοια περιστατικά, δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντω συνέβηκαν ή αν η αφήγηση ήταν αυτή. Τι είναι όμω να πιστεύω πω οι άνθρωποι που εμπιστεύονται σε μένα πληροφορίε από τη ζωή του δεν έχουν κανένα λόγο να μου πούν ψέματα, γιατί δεν μου είπαν και ποιο είναι ο ψυχολόγο. Και ούτε ρώτησα και ούτε θέλω να μάθω. Επειδή υπάρχει λοιπόν περίπτωση κάποιο ψυχολόγο να μην είναι ενημερωμένο σε σχέση με τι παθολογίε που μπορεί, τι ψυχοπαθολογίε και τι ψυχοπαθολογικές συνθήκε και καταστάσει που μπορεί να αναπτύσσονται μέσα σε μια ερωτική σχέση, επειδή κάποιοι ψυχολόγοι μπορεί να έχουν μείνει πίσω σε αυτά που έμαθα στο Πανεπιστήμιο πριν 30 ή 40 χρόνια, δεν ξέρω, και δεν συνεχίζουν να ενημερώνονται, προτού πάτε σε κάποιο ψυχολόγο, ρωτήστε εάν συμφωνεί όντω πω υπάρχουν άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, αν πιστεύει πως υπάρχει συνεξάρτηση ω μια κλινική εντότητα, αν πιστεύει πως υπάρχει ο αδιόρατο ψυχολογικό πόλεμο, η αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, αν πιστεύει ότι υπάρχει το λίμεραν, αν πιστεύει ότι υπάρχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και ούτω καθεξής. Τα θέματα για τα οποία μιλάω σε αυτό το podcast είναι θέματα τα οποία αφορούν στις τελευταίες, τελευταίες γνώσεις γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας. Και εγώ έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο πριν σχεδόν 30 χρόνια, αλλά διαβάζω συνεχώς και ενημερώνομαι. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχνω αυτό το podcast, προκειμένου να δίνω ε, υλικό ψυχοεκπαίδευσης για το ευρύ κοινό. Για περισσότερο υλικό επισκεφτείτε με στο κανάλι μου στο YouTube. Είστε ευπρόσδεκτοι. Σας φιλώ. Γεια! Yeah.